Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 25 μήνες οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν το τιμόνι της χώρας και απέτησαν αλλαγή πορείας. Σε όλο αυτό το διάστημα είχαμε να χειριστούμε την μεγαλύτερη κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της. Μια κρίση που δεν ήταν της δικιάς μας ευθύνης, αλλά εμείς αναλάβαμε την ευθύνη άλλων για να πάμε τη χώρα μπροστά. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όλους αυτούς τους μήνες δώσαμε ένα σκληρό τιτάνιο αγώνα για να σώσουμε την πατρίδα. Άλλοι το θεωρούσαν αυτό δεδομένο, αλλά δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι η Ελλάδα θα απέφευγε τη χρεοκοπία. Και εμείς αυτό καταφέραμε και είμαστε περήφανοι, πατριωτικά στηρίξαμε τη χώρα μας με διαπραγματεύσεις, με αγώνες εντός και εκτός βεβαίως της Ελλάδας, όχι με μεγάλα λόγια, όχι με κορώνες, αλλά με πράξη και με αλήθεια. Για να μην θέσουμε σε κίνδυνο την κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι εάν η ελληνική οικογένεια ζούσε τη χρεοκοπία, δεν θα ήταν κάποια μείωση μισθού του δημόσιου υπαλλήλου ή του συνταξιούχου, θα ήταν μια καταστροφή για μια ολόκληρη γενιά. Θα δημιουργούσε θανάσιμο κίνδυνο και για το ευρωπαϊκό κεκτημένο της χώρας. Θα δημιουργούσε ακόμα περισσότερο και τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας. Για την ασφάλεια της χώρας που βλέπετε τις εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας. Αυτή η χρεοκοπία για πολλούς δεν ήταν το αν, αλλά το πότε. Και όμως με αγώνα των Ελλήνων, πράγματι με πατριωτικές θυσίες των Ελλήνων, καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτό που εντός και εκτός θεωρούσαν αναπόφευκτο. Ματώσαμε, αναλάβαμε το κόστος εμείς, αυτή η παράταξη, το ιστορικό κόστος για την πατρίδα, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ανέλαβε τις ευθύνες του για να μπορέσει να αποτρέψει αυτή τη χρεοκοπία. Και με σκληρή δουλειά σηκώσαμε τα μανίκια και με κάθε ικμάδα των δυνάμεών μας προστατεύσαμε τη χώρα μας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ό,τι καταφέραμε τους τελευταίους μήνες τα καταφέραμε μαζί με όλους τους Έλληνες. Γιατί η Ελλάδα είμαστε όλοι εμείς. Και όπως μαζί καταφέραμε να σώσουμε την πατρίδα μας από τη χρεοκοπία, θα καταφέρουμε να την αλλάξουμε και ριζικά. Αυτή ήταν η εντολή του ελληνικού λαού και αυτή την εντολή εμείς υπηρετούμε και θα υπηρετούμε. Να την αναμορφώσουμε την Ελλάδα, να τη βγάλουμε οριστικά από την κρίση. Και βέβαια αυτό γίνεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε ως χώρα, ως οικονομία σε μια περίοδο μετάβασης. Όταν πρώτο ξεκίνησε η κρίση, κάναμε τις επιλογές μας. Ζητήσαμε ευρωπαϊκή λύση. Ούτε χρεοκοπία, ούτε άλλες δήθεν εύκολες, υπαρκτές ή ανύπαρκτες λύσεις που ενδεχομένως να φαίνονταν ηρωικές και εύκολες στα μάτια του λαού, αλλά θα μας οδηγούσαν νομοτελειακά εκτός ευρώ και στην μικρή και ανυπόστατη Ελλάδα της δραχμής. Είπα ότι θα μείνουμε και στην Ευρώπη και στο ευρώ και πάλεψα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σε κανένα άλλο. Όμως θέλω επίσης να θυμίσω το αυτονόητο, αν θέλετε. Η Ευρώπη και το ευρώ σημαίνει και υποχρεώσεις. Όχι μόνο δικαιώματα. Μέσα σε έναν οριμαγδό λαϊκισμού, υποκρισίας, ψεμάτων, συνωμοσιολογίας, πάλεψα για να στηθεί από το πουθενά ο μηχανισμός στήριξης. Δεν υπήρχε μηχανισμός στήριξης πριν από 1,5 χρόνο. Δεν υπήρχε η έννοια του να στηρίξουν μια χώρα με υπέρογκα χρέη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως, με τη δουλειά μας, την αξιοπιστία μας, τις θυσίες μας, καταφέραμε το μεγαλύτερο πακέτο που είχε υπάρξει ποτέ στον πλανήτη. Για την Ελλάδα. Όχι για κανέναν άλλον, για την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό. Περάσαμε μεταρρυθμίσεις μεγάλες. Παλέψαμε με νύχια και δόντια να πετύχουμε στις 26 Οκτωβρίου μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τη χώρα. Φέραμε στη χώρα συνολικά 240 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο και μόνο για το πακέτο στήριξης, αλλά και διαγραφή χρέους άλλων 100 δις δυνητικά, εφόσον πάει σωστά, αξιόπιστα η διαπραγμάτευση με τον ιδιωτικό τομέα. Και την ώρα που η Ελλάδα
θα χρεοκοπούσα. Ακούστηκε από πολλούς ότι είμαστε λίγοι, ότι είμαστε προδότες, ότι είμαστε ανεπαρκείς και να φύγουμε. Σας ρωτώ, τέτοιο πακέτο διαπραγμάτευσης και τέτοια ποσά τις τελευταίες δεκαετίες, πέστε μου μία κυβέρνηση που έχει φέρει ένα τέτοιο πακέτο για την Ελλάδα άλλη φορά. Μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και όταν φέρναμε σημαντικές κατακτήσεις στην Ευρώπη, ήταν πάλι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα που τις κατάφερνε. Είτε είναι για την Κύπρο, είτε ήταν για τα ταμεία συνοχής. Μας κατηγορούν πάρα πολλοί που ποτέ δεν αντέδρασαν ή και ακόμα καλλιέργησαν την ανομία, την ψηφοθυρία, τον λαϊκισμό, την ατέλειωτη υποκρισία, την εξαπάτηση του πολίτη, παράγοντες που ήθελαν βουλευτές στην τσέπη τους, όλα αυτά τα φαινόμενα από το παρελθόν που έφεραν την Ελλάδα στην κρίση. Και βέβαια σήμερα που βάζουμε τάξη με διαφάνεια, που κυνηγάμε τα offshore, λογαριασμούς στο εξωτερικό, τη φοροδιαφυγή, τα θαλασσοδάνεια, σήμερα ναι, είμαστε ο στόχος εμείς. Ναι, εμείς είμαστε για αυτούς το πρόβλημα. Εμείς είμαστε για αυτούς που φέραν την Ελλάδα εδώ το πρόβλημα, αλλά δεν είμαστε το πρόβλημα του ελληνικού λαού. Εμείς υπηρετούμε ακριβώς τη διαφάνεια και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτούς οι οποίοι φέραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Επανέρχομαι όμως στα δύο αυτά χρόνια που πέρασαν. Δύο χρόνια τώρα, παρά τις πρωτοφανείς αναταράξεις, κρατάμε σταθερό χέρι το τιμόνι, με σταθερό χέρι το τιμόνι της χώρας. Ναι, είμαστε σε μια πορεία πολύ δύσκολη. Κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτή την πορεία πριν από δύο χρόνια. Αυτή την κρίση, παγκόσμια αλλά και ελληνική. Κατανοούμε απολύτως ότι υπάρχουν τόσοι που υποφέρουν, που οργίζονται, μια αγορά, που εργαζόμενοι, μικρομεσαία επιχείρηση που περνούν πολύ δύσκολες στιγμές. Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι που είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται, μια νέα γενιά που φοβάται ότι δεν θα έχει ευκαιρίες. Αλλά θα περάσουμε μέσα από αυτή την δύσκολη διαδικασία για να φτάσουμε στην άλλη άκρη. Και ακριβώς οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου μας δίνουν αυτή την βάση για το επόμενο μεγάλο άλμα. Έχουμε βεβαίως μια κοινωνία που συνεχώς παραπληροφορείται από όλους εκείνους που δεν την αφήνουν στιγμή σε χλωρό κλαρί, να καταλάβει δηλαδή τι έχει συμβεί, τι διακυβεύεται, ποιες είναι οι επιλογές, ποιες είναι οι όριμες επιλογές και να αποφασίσει και ο ίδιος ο λαός τι θέλει. Όπως πολύ λογικά αναμένουν και οι εταίροι μας, χρειάζεται σοβαρότητα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Χρειάζεται να μονοήσει και να δείξει ότι την εντελώς αυτονόητη επιλογή μας να κάνουμε πράξη στη συμφωνία αυτή, να μείνουμε στο ευρώ, να ακολουθήσουμε μια ευρωπαϊκή πορεία, στηρίζεται από ευρύτερες δυνάμεις. Όπως στηρίχθηκε από ευρύτερες δυνάμεις και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ιρλανδία ή ακόμα και χώρες που δεν έχουν τα πακέτα τα λεγόμενα στήριξης, όπως είναι η Ισπανία. Αυτό όμως έλειπε στη χώρα μας. Έλειπε αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια, τα πιο δύσκολα των τελευταίων δεκαετιών. Αυτή τη στιγμή της εθνικής κρίσης έλειπε αυτή η στήριξη. Με κάποιες εξαιρέσεις, ομολόγω, αλλά έλειπε. Γι' αυτό δεν μπορούσα άλλο παρά να υποχρεωθώ να προτείνω και το δημοψήφισμα. Διότι εάν δεν αναλαμβάνει ο πολιτικός κόσμος τις ευθύνες, πρέπει να πηγαίνει κανείς και να ρωτά απευθείας τον ελληνικό λαό. Άμεση, για άμεση απόφαση. Όχι για να μοιράσουμε διαφορετικά τις καρέκλες. Να πάρει θέση και να αποφασίσει ο λαός. Όμως η σημερινή ημέρα απέδειξε ότι η κοινή πορεία του πολιτικού κόσμου για την επίτευξη αυτών των αυτονόητων στόχων ίσως να είναι εφικτή. Ότι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί αυτό το βήμα. Να δείξουμε τη βούληση και την αποφασιστικότητά μας. Και αν δεν συνενέσουμε όλοι, αν δεν δουλέψουμε μαζί, πράγματι δεν θα τα καταφέρουμε. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να υποφέρουμε χωρίς να δώσουμε τη μάχη μαζί, να προχωρήσουμε σε πράξεις
πάνω στους στόχους μας. Αυτό το λέω από την πρώτη μέρα. Η εθνική ενότητα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο όπλο για να βγούμε από την κρίση. Η συμμετοχή του λαού, γιατί πιστεύουμε στο λαό. Πιστεύω προσωπικά στη δημοκρατία και στην άμεση δημοκρατία. Το ξαναλέω γιατί γι' αυτό ζήτησα και το δημοψήφισμα, για να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι θέλουμε για την πατρίδα. Για να είναι απόφαση όλων των Ελλήνων για το που θα πάμε και να εκφραστεί κάθε ελληνική οικογένεια. Πιστεύω και εμπιστεύομαι τον ελληνικό λαό και για πρώτη φορά μετά το δημοψήφισμα για τον βασιλιά έχουμε μια κυβέρνηση, ένα υπουργικό συμβούλιο, ένα πρωθυπουργό που αποφάσισε να εμπιστευτεί τον ελληνικό λαό να πάρει άμεσα την απόφαση για το μέλλον. Σε ένα τόσο κέριο και ζωτικό ζήτημα όπως τη Δανειακή Σύμβαση, τις αποφάσεις που αφορούν στο υπέρογκο χρέος αλλά και τις διαρθρωτικές αλλαγές στη χώρα. Αποφάσεις που είναι καθοριστικές για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Για αυτές θα θέταμε όχι την συμμετοχή μας στο ευρώ, όπως έχει υποθεί και προκαιρού έχει διαψευστεί, όπως και σήμερα και χθες. Και ξανά είχαμε την κουβέντα αυτή στις αρχές του καλοκαιριού. Το δημοψήφισμα θα έθετε το ζήτημα της Δανειακής Σύμβασης, της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου. Με την θετική του έκφραση, το δημοψήφισμα θα ήταν η καλύτερη απάντηση σε όλα τα σενάρια εξόδου από το ευρώ. Μια απάντηση της αντιπολίτευσης σε αυτή την πρόταση θα μπορούσε να ήταν να στήριζε το ναι στο δημοψήφισμα. Γιατί βέβαια το ζήτημα εξόδου μας από το ευρώ, και θέλω να είμαι ειλικρινής με τους συναδελφούς, είναι υπαρκτό. Και θα δίναμε μαζί με το λαό μια αποστομωτική απάντηση. Αλλά το ζήτημα επί της ουσίας δυστυχώς υπάρχει. Όχι λόγω δημοψηφίσματος, αλλά λόγω βασικών ερωτημάτων, αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι σήμερα. Εδώ και μήνες συζητιέται αυτό. Διαβάστε. Τόσο αν θέλουμε να μην βλέπουμε τις αλήθειες. Και όταν αναφερόμασταν και εδώ σε αυτή την αίθουσα και σε δημόσιες δηλώσεις την πιθανότητα αυτής της εκδοχής, πολλοί μας κατηγορούσαν για εκβιασμό. Κάθε άλλο. Ήμασταν και είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Και αυτό απλώς επιβεβαιώθηκε και χθες. Εάν δεν εφαρμόσουμε αποφάσεις που στο κάτω-κάτω εμείς, η κυβέρνηση, η εκλεγμένη του ελληνικού λαού, διαπραγματευτήκαμε και πήραμε και είμαστε περήφανοι για αυτές τις αποφάσεις, που είναι πατριωτικές και ευεργετικές, όσο και αν σε σημεία μπορεί να υπάρχουν και διαφορές. Εάν δεν εφαρμοστούν και το καλό της πατρίδας στο κάτω-κάτω, τότε πράγματι θα γλιστρήσουμε γρήγορα στην έξοδο από το ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη, περίμενα ότι θα υπήρχε ευρύτερη στήριξη. Για όλους αυτούς τους λόγους. Πολλοί με ρωτούν, μα σας μειώσαν κατά 50% το χρέος και αυτό υπάρχει αντίδραση αρνητική γι' αυτό. Γιατί υπόθηκε ότι αυτό είναι τραγικό, ότι αυτό είναι καταστροφή. Για κάποιους πιθανώς. Όχι για τον ελληνικό λαό πάντως. Όχι για τον ελληνικό λαό. Για κάποιους οι οποίοι πράγματι έχουν συμφέροντα, πιθανώς ναι. Για όλους αυτούς τους λόγους θέλαμε και την ευρύτερη συμμετοχή και στήριξη. Και διότι ήταν σωστή και ευεργετική απόφαση, αλλά και επειδή είναι φρόνιμο και αποτελεσματικό να συμμετέχουν στην εφαρμογή και στήριξη των νέων πολιτικών αυτών της χώρας όσες περισσότερες δυνάμεις θα μπορούσαν. Αντιθέτως, αυτό το οποίο εισπράξαμε όλοι, η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, από τα υπεύθυνα κόμματα ήταν από άρνηση μέχρι και ύβριση. Από άρνηση μέχρι και ύβριση. Εάν είχε υπάρξει μια ξεκάθαρη θέση στήριξης από κόμματα της αντιπολίτευσης, από την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα είχα κανένα λόγο να προτείνω ως ίστατη λύση το δημοψήφισμα. Όχι, το δημοψήφισμα το πρότεινα ακριβώς για να εγγυηθώ την πορεία της χώρας μας στο ευρώ. Εμπιστευόμενος εν τέλει το ένστικτο και τη σοφία του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο από το λεγόμενο πολιτικό κατεστημένο. Σήμερα με τη νέα θέση που διατύπωσε ο κύριος Σαμαράς έγινε, ελπίζω και εξακολουθώ να ελπίζω, ένα πολύ μεγάλο πολιτικό βήμα. Ο κύριος Σαμαράς με τη δήλωσή του το μεσημέρι είπε ότι θα ψηφίσει την Δανειακή Σύμβαση προτείνοντας ταυτόχρονα τη συγκρότηση μιας μεταβατικής, όπως την είπε, κυβέρνησης για να οδηγηθούμε σε εκλογές.
Εξέφρασα την ικανοποίησή μου για την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει τη Δανειακή Σύμβαση και είπα και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην κοινωνιστική ομάδα ότι τα άλλα θέματα που έθεσε για το σχηματισμό κυβέρνησης και τον χρόνο των εκλογών δεν μπορεί κανείς και δεν πρέπει να τα απορρίψει εκ των προτέρων ή να τα δεχθεί επίσης εκ των προτέρων. Άρα πρέπει να συζητηθούν, προφανώς. Πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε. Δεν απέκλεισα κανένα θέμα από τη συζήτηση. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός και πολύ ειλικρινής. Ούτε τη δική μου θέση. Και δεν είμαι γανιζωμένος σε καμία καρέκλα. Αυτό το έχω πει και το αποδεικνύω καθημερινά. Για το πολιτικό κόστος που φορτώνομαι, για το πολιτικό κόστος που εγώ προσωπικά φορτώνομαι για ένα θέμα που εγώ δεν δημιούργησα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι έτοιμος και έχω πει δεν με ενδιαφέρει ούτε να επανεκλεγώ. Εμένα με ενδιαφέρει να σώσουμε την πατρίδα. Να το ξέρει ο κόσμος. Άρα λοιπόν ας συζητηθούν όλα. Και η σύνθεση της κυβέρνησης και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ας συζητηθούν. Δεν χρειαζόταν αυτή η συζήτηση. Να συζητήσουμε. Εξ ουρανού θα έπεφτε έτσι η κυβέρνηση. Θα παραιτηθεί μια κυβέρνηση. Είναι υπεύθυνο αυτό. Ή υπάρχει κάποια έτοιμη κυβέρνηση που περιμένει. Η θέση μου είναι επομένως κρυστάλλινη. Είναι κρυστάλλινη η θέση. Άμεσα να αρχίσουν οι συζητήσεις για τη συγκρότηση ενός τέτοιου σχήματος. Ευρύτερα αποδεκτού, ικανού, που να υπηρετεί τις εθνικές ανάγκες της δύσκολης φάσης της χώρας και μετά με το καλό, έχοντας διασφαλίσει, διότι αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να παίξουμε εδώ πέρα, να έχουμε διασφαλίσει την ομαλή πορεία της χώρας, την εφαρμογή της Δανειακής Σύμβασης, όπως σας τα ανέλησε και ο Αντιπρόεδρος πριν από λίγο, και μετά βεβαίως να πάμε σε εκλογική διαδικασία. Όμως έτσι να πούμε παραιτήτη μια κυβέρνηση θα μπορούσε να αφήσει τη χώρα έολη. Να υπάρξει ένα τρομακτικό κενό αυτή την κρίσιμη στιγμή. Μια κυβερνησία για λίγο, για πολύ χρόνο. Ξέρετε ότι σε άλλες χώρες όταν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίες περνούν και μήνες στη διαπραγμάτευση. Μπορούν να περάσουν και μήνες. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτή την περίοδο να αφήσουμε ένα κενό εξουσίας. Ας το κάνουμε λοιπόν το γρηγορότερο, αλλά ας γίνει σωστά, προσεκτικά, χωρίς κινδύνους για τη χώρα. Μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν ήδη θετικότατες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο από Ευρωπαίους ηγέτες που κατάλαβαν αυτό που καθένας ήταν λογικό να καταλάβει. Ότι δηλαδή άνοιγε ένας δρόμος συνεννόησης που θα ενίσχυε τις δυνατότητες του ελληνικού λαού να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τη συμφωνία με βάση το πλαίσιο των αποφάσεων που πετύχαμε στις 26 και 27 Οκτωβρίου. Αναρωτιέμαι, η συνεντική διάθεση του κ. Σαμαρά κράτησε μόνο λίγες ώρες. Άκουσα να επαναλαμβάνει τις γνωστές αντιπολιτευτικές κορώνες, να πάρει την κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας από την αίθουσα, να αποχωρήσουν για άλλη μια φορά από τη Βουλή. Εάν είναι να συνεργαστούμε, και το πιστεύω, εάν είναι να συνεργαστούμε σωστά, αγαστά, χρειάζεται να χτίσουμε επιτέλους προσεκτικά ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης, διαλόγου και κατανόησης μεταξύ μας. Να φύγουμε από τακτικισμούς. Και αυτό θέλω να το υπηρετήσω. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επιμείνω στην ανάγκη συνεννόησης. Στην ανάγκη να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να διασφαλίσουμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί υπέρ του ελληνικού λαού. Τον καλώ ακόμα και τώρα να επανεξετάσει τη θέση του ή να επιβεβαιώσει τη θέση του, να επανέλθει ακόμα και στην αίθουσα ή τουλάχιστον να πάρει μέρος άμεσα στη συζήτηση αυτή της συγκρότησης μιας κυβέρνησης με την ευρύτερη δυνατή στήριξη. Άμεσα όσο γίνεται γρηγορότερα. Να τοποθετηθεί με βάση το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, δύο χρόνια τώρα παρά τις πρωτοφανείς αναταράξεις κρατάμε σταθερό το τιμόνι σε μια δύσκολη πορεία, αλλά είναι η μόνη πορεία που εγγυάται ότι θα προστατεύσουμε την ελληνική οικογένεια από τα χειρότερα, θα εγγυηθούμε ότι τα σχολεία και τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν, ότι ο μισθός του υπαλλήλου και η σύνταξή του θα καταβάλλεται. Η μόνη πορεία που αλλάζει την Ελλάδα, ότι την οδηγεί στην Ελλάδα που θέλουμε, που φεύγει από την Ελλάδα των ελλειμμάτων στην Ελλάδα των πλεονασμάτων.
στο πλεόνασμα αξιοπιστίας, ποιότητας, δημιουργίας και δικαιοσύνης. Από την Ελλάδα που χρωστάει παντού στην Ελλάδα που ήταν η Ελλάδα των επιτηρήσεων, να πάμε στην Ελλάδα που δεν χρειάζεται δάνειες δυνάμεις για να επιβιώσει, που στέκεται στις δικές δυνάμεις, αυτοδύναμη, που αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και είναι πολλά, από τους ανθρώπους της, τον πολιτισμό της, τον πλούτο, τον παραγωγικό, το ταλέντο, το μυαλό της νέας γενιάς. Η μετάβαση από την Ελλάδα των ελλειμμάτων στην Ελλάδα των πλεονασμάτων μπορεί να είναι δύσκολη, ίσως και οδυνηρή. Για πολλούς. Και για πολλούς που συνήθως είναι τα γνωστά συνήθη υποζύγια στην κοινωνία και στην οικονομία. Που καλούνται ίσως ακόμα, για μια ακόμα φορά, να βάλουν πλάτη σε μια πρωτόγνωρη εθνική προσπάθεια. Και το κάνουν με περίσευμα ψυχής, καρδιάς για την πατρίδα. Γι' αυτό και η έγνοιά μου είναι πρώτα απ' όλα με κάθε σκληρά εργαζόμενο οικογενειάρχη, επιχειρηματία ή και αγρότη. Είναι ο μισθοσυντήρητος, ο άνεργος, ο απόμαχος της ζωής που ζει με λιγότερο από ό,τι δικαιούται. Αυτή είναι η έγνοιά μου, αυτούς θέλουμε να προστατεύσουμε και αυτή η εθνική προσπάθεια αφορά αυτούς πρώτιστα. Γι' αυτό ζητάμε και την εθνική συστράτευση. Γιατί η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου διαμορφώνει νέα δεδομένα και η εφαρμογή νέες προοπτικές. Πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο, χωρίς να χάνεται καμία μέρα, χωρίς να υπάρξουν κενά, χωρίς να υπάρχουν πισωγυρίσματα, χωρίς να δώσουμε ευκαιρία σε οποιονδήποτε να αμφισβητήσει τις δικές μας προθέσεις και τις δυνατότητες. Είναι καθήκον μας και η απόφαση, ελπίζω, της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξει τη συμφωνία αυτή της 26ης Οκτωβρίου, δημιουργεί επίσης νέα δεδομένα. Χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση και πάλι ως μια νέα περίοδο συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα. Γι' αυτό και ζητώ όμως και την ψήφο εμπιστοσύνης για έναν παραπάνω λόγο, ώστε με την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση να προχωρήσουμε όχι μόνο στα αναγκαία βήματα για τη χώρα, να προχωρήσουμε και άμεσα στην έναρξη των συζητήσεων, χωρίς να υπάρχουν κενά, μια συνεργασία που θα τύχει, ελπίζω, της ευρύτερης πολιτικής στήριξης. Πιστεύω ότι η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά. Πιστεύω ότι η χώρα μας μπορεί να πάει μπροστά και θα πάει μπροστά ενώνοντας τις δυνάμεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.